Τα γεγονότα έτρεξαν τόσο γρήγορα που δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τάχιστα οι ανησυχίες μας με όσα έγιναν στη Ρόδο, τα οποία γνωρίζετε και τα οποία θα προτάξω. Και αναφέρομαι στην παράνομη κατάληψη ενός πλοίου, στο ανέβασμα στον καταπέλτη του Blue Star Chios δεκάδων μεταναστών που οδήγησαν στο να καθυστερήσει να φύγει το πλοίο από τη Ρόδο 4,5 ώρες. Και αναρωτιόμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ανυπαρξία του κράτους? Υπάρχει απόλυτη αναποτελεσματικότητα του κράτους? Και θα γίνω συγκεκριμένος. Τρία υπουργεία είσαστε που εμπλέκεστε συναρμόδια. Πρώτον, το δικό σας. Στη Ρόδο, εδώ και πολλές μέρες, πάνω από 20 μέρες, κυκλοφορούν πάνω από 500 παράνομοι μετανάστες σε πλατείες, σε πάρκα, σε δημόσιους δρόμους. Το θέμα λαμβάνει δημοσιότητα. Τι κάνετε επί 20 μέρες? Ευθύνη, κατά την άποψή μας, δική σας. Αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή χθες Κυριακή, ξαφνικά οργανώνονται και κατεβαίνουν στο λιμάνι της Ρόδου. Πού είναι η αστυνομία να τους εμποδίσει, όταν γνώριζε και γνωρίζετε ότι γνώριζε? Απολύτως τίποτα. Προπό λοιπόν προστασίας του πολίτη το επόμενο Υπουργείο με τεράστια ευθύνη. Τρίτον, εμπορικής ναυτιλίας. Σπάνε τα κυκλειδώματα, μπαίνουν μέσα, ανεβαίνουν στον καταπέλτη. Πού είναι το λιμενικό σώμα? Άρα τα τρία υπουργεία δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και έρχομαι στην ΚΟ που ήταν το κύριο θέμα της ερώτησής μας. Γεμάτη η ΚΟΣ, κύριε Υπουργέ. 2.000 είναι η δυναμικότητα και αυτή τη στιγμή είναι μέσα 3.900. Το χωριό Πηλή που είναι δίπλα, οι κάτοικοι του αισθάνονται ότι έχουν δίπλα τους εισβολής, στην κυριολεξία εισβολής. Γιατρός στο κέντρο επί 8 μέρες δεν υπάρχει. 8 μέρες χωρίς γιατρό. Και λέμε λοιπόν εμείς, και γι' αυτό καταθέσαμε τη συγκεκριμένη ερώτηση, ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι όσο πιο γρήγορα γίνεται, να πάνε σε κάποια κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης? Και πού θα πάνε? Στην ΚΟ που είναι γεμάτη, στη Λέρο που είναι γεμάτη? Αναρωτιόμαστε και θέλουμε να μας απαντήσετε. Θα κάνετε κάτι για αυτό το χωριό που είναι δίπλα από το ΚΙΤ της ΚΟ και υποφέρουν οι άνθρωποι? Και δεύτερον, τα συναρμόδια υπουργεία. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχετε αρμοδιότητα και το δηλώσατε άλλωστε. Ελάτε, σε δύο συνεντεύξεις σήμερα. Κάνετε κάτι με τα συναρμόδια υπουργεία? Υπάρχει κάποιο συντονιστικό όργανο? Αύριο που έχετε Υπουργικό Συμβούλιο, θα το θέσετε στον Πρωθυπουργό, εάν φταίνε κάποιοι άλλοι υπουργοί, επιτέλους να συντονιστείτε για να σταματήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα? Κύριε Υπουργέ, εγώ απευθύνομαι στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στην κυβέρνηση και εσείς είστε κυβέρνηση. Δεν είναι να ρίχνουμε τον μπαλάκι και να ψάχνουμε ποιο υπουργείο φταίει και δεν φταίει. Και εν πάση περιπτώσει, δηλώνετε αναρμοδιότητα για την δημιουργία νέων ΚΙΤ. Είστε ή δεν είστε αρμόδιος εσείς? Γιατί αυτή τη στιγμή η Μαλακάσα, Λέρος, Κος είναι γεμάτα. Δεν πρέπει να γίνουν νέα ΚΙΤ αφού βλέπουμε τόσο μεγάλες ροές? Για την αποσυμφόρηση του ΚΙΤ της ΚΟ, δεν είστε εσείς αρμόδιος? 2.000, σας είπα πριν, δυναμικότητα έχει μέσα 3.900. Για το ότι δεν έχει γιατρό που σας είπα πριν το κοιτισκό, δεν είστε εσείς αρμόδιος? Εσείς είστε αρμόδιος. Για να αναπνεύσει το χωριό δίπλα. Και κύριε Υπουργέ, άκουσα ότι θα πάτε στη Ρόδο. Να πάτε και στην ΚΟ, κύριε Υπουργέ. Να δείτε την κατάσταση του ΚΙΤ στην ΚΟ. Να δείτε το διπλανό χωριό τι υποφέρει από το ΚΙΤ που είναι δίπλα του. Σας το ζητάμε. Σας παρακαλάμε αν θέλετε να το κάνετε. Δεν γίνεται να πάτε στη Ρόδο και να μην πάτε στην ΚΟ. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει παντού. Και κοιτάξτε, εδώ πρέπει να γίνουν συντονισμένα μέτρα και πρέπει εσείς, κατά την άποψή μου, που είσαστε ο μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου, να αναλάβετε το συντονισμό όλων, έτσι ώστε πρώτον, αποτροπή. Αυτά που σας λένε δεν είναι έτσι ακριβώς. Όπως δεν ήταν έτσι αυτό που είπατε ότι ήταν 80 άτομα και σας είπανε στη συνέντευξή σας ότι ήταν πάνω από 300 άτομα κάτω στο πλοίο. Αποτροπή. Έρχονται 10, αποτρέπονται τα 5 από τις βάρκες που έρχονται.
Στη συνέχεια, περισσότερες υπηρεσίες στα υφιστάμενα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Μηχανισμό προσωπικό, το κήτισκο για 1.000 άτομα χρειάζεται, για φιλοξενούμενους, χρειάζεται 50 άτομα προσωπικό. Και σήμερα με 3.000 άτομα μέσα έχει 25. Ποιος είναι αρμόδιος? Δεν είστε εσείς για να προσληφθούν? Και διαβάζουμε σήμερα ότι το 80% των διερμηνέων που χρησιμοποιείται πρόκειται να απολυθούν, και θέλω σας παρακαλώ να αναφερθείτε, παρά το ότι δεν είναι θέμα που αναφέρεται ευθέως στην επίκαιρη ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, εμείς απευθύνουμε έκκληση και σε εσάς και στην κυβέρνηση. Είναι μεγάλο θέμα, έτσι που πάει η υπόθεση του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και δεν ξέρουμε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες μπορεί να έρθουν. Θα ζητάμε λοιπόν να λάβετε μέτρα και να αναλάβετε συντονιστικό ρόλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μέτρα λαμβάνουμε και λαμβάνουμε κάθε μέρα και δεν κοιμόμαστε τα βράδια, κύριε Νικηδιάδη, για το ζήτημα αυτό. Εγώ πηγαίνω παντού και πήγα και στη Σάμο και στη Χίο και στη Λέσβο και θα πάω και στην Κο και στη Λέρο και παντού όπου υπάρχει ανάγκη και σε πάρα πολλές δομές ανά την Ελλάδα. Είμαστε επιχειρησιακοί όπως ακριβώς πρέπει και χρειάζεται. Αναφέρθηκα στην αναρμοδιότητα μόνο για να πω ότι εσείς ως έμπειρος και παλιός κοινοβουλευτικός ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να απαντώ για άλλους. Το κάνω γιατί προφανώς η κυβέρνηση είναι μία και γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι το λιμενικό και η αστυνομία έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό και στις αποτροπές και στη διαχείριση του προβλήματος, το οποίο ήταν μεγάλο. Τώρα βρίσκεται σε ύφεση και δεν βρίσκεται σε ύφεση έτσι ως έτυχε. Βρίσκεται σε ύφεση διότι υπάρχει η σωστή πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς αναγνωρίζουμε τον αγώνα των τοπικών κοινωνιών του Ανατολικού Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, του Βορείου Αιγαίου μας, για αυτό που έχουν κάνει. Γι' αυτό και στηρίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης με ένα ειδικό ταμείο τις τοπικές κοινωνίες. Γι' αυτό δώσαμε το χαμηλό ΦΠΑ. Γι' αυτό παίρνουμε προσωπικό από τις τοπικές κοινωνίες για να βρίσκουν δουλειά. Προφανώς το βάρος είναι μεγάλο και με σεβασμό, όχι μόνο εμείς ως Ελλάδα, συνολικά ως Ευρώπη στεκόμαστε στον αγώνα της ΚΟ, της Λέρου, της Σάμου, της Χίου, της Λέσβου, που σηκώνουν αυτό το δυσανάλογο βάρος. Αλλά είμαστε δίπλα τους, θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους. Και θα πάω και στη Ρόδο και παντού και στην ΚΟ για να λύνουμε διαρκώς τα προβλήματα όπου παρουσιάζονται. Επαναλαμβάνω την περασμένη Πέμπτη και κλείνω. Είχαμε διαθέσει 300 θέσεις στη Μαλακάσα. Δεν εμφανίστηκαν αυτοί οι παράτυποι. Ξαφνικά εμφανίστηκαν χθες στον καταπέλτη του πλοίου. Τους αναζητούσε η αστυνομία παραμονή της 28ης για να μεταφερθούν. Υπάρχει πολύ μεγάλη σπέκουλα γύρω από αυτούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι πήγανε 40 πρόσφυγες από τη Λέσβο στην πλατεία Βικτωρίας μαζί με αλληλέγγυους και ακτιβιστές συγκεκριμένου πολιτικού χώρου για να εγκατασταθούν και να δείχνουν ότι υπάρχουν τσαντήρια στο κέντρο της Αθήνας και ότι το μεταναστευτικό επιστρέφει. Λοιπόν, υπάρχει και πολύ πολιτική σκοπιμότητα γύρω από τα θέματα. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Παρακαλώ. Ούτε αφελείς, ούτε εχθροπαθείς. Ούτε λαϊκιστές. Δεν το λέω σε εσάς. Προφανώς δεν το λέω σε εσάς. Αν υπήρξε και κάποιος που προηγήθηκε ημών με ύψιλον, έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πολύ.